Κοιτάτε, δηλαδή, είναι ένας παλιός γνώριμος σε μια θέση που έχει διακριθεί, εννοώ την περίοδο του 2012-2013, για το αντιλαϊκό του έργο, για το κλείσιμο νοσοκομείων και βεβαίως για αυτά που έλεγε ότι ήθελε να πάρει τη δόξα των τότε υπουργών Γερμανών που είχαν επιβάλει το μνημόνιο στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, η πολιτική στον χώρο της υγείας και με τον νέο υπουργό είναι δεδομένη, όπως θα είναι δεδομένη και η προσπάθεια να τρέξει όλες αυτές τις αντιλαϊκές επιδιώξεις που έχει η κυβέρνηση. Ήταν ο υπουργός του 5 ευρώ. Ήταν ο υπουργός του 25 ευρώ. 25 ευρώ ήταν. 5 ευρώ νομίζω ήταν. 5 ευρώ ξεκίνησε από το 1992, ήταν το 5 ευρώ. Επιδίωξε να είναι 25 ευρώ. Και βεβαίως ήταν ο υπουργός εκείνος που έλεγε στους υγειονομικούς να δουλεύουν περισσότερο, όταν την ίδια ώρα και τότε ο ελληνικός λαός στέναζε από τα μνημόνια και από όλη αυτή την πολιτική που η κυβέρνηση, τότε η συγκυβέρνηση, είχε υπογράψει. Εμείς έτσι και αλλιώς, η κυρία Δουργεράκη, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα να μην επιβληθούν τα σχέδια αυτά της κυβέρνησης. Να θυμίσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης ήταν εκείνος που έλεγε ότι έχουμε πολλά νοσοκομεία στην χώρα μας και ότι επειδή δεν έχουν πληρότητες θα πρέπει να κλείσουν, και βεβαίως ήταν αυτός που ήθελε τη δόξα να την πάρει ο ίδιος και όχι οι υπουργοί του γερμανικού κράτους. Τα λέω αυτά για να κάνω μια, αν θέλετε, ένα flashback και στη μνήμη των παλιότερων και να γνωρίσουν και νεότεροι ότι μιλάμε για ένα στέλεχος κυβερνητικό δοκιμασμένο σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με κλείσιμο νοσοκομείων, με ακόμα περισσότερη προώθηση σχεδίων που έχουν να κάνουν στο νησί μας με τον υγειονομικό χάρτη, που σημαίνει κλείσιμο, συγχώνευση νοσοκομείων και βεβαίως κατάργηση κλινικών και δομών. Ήταν, αν θέλετε, ένας από τους υπουργούς που είχε βγάλει σε διαθεσιμότητα τους οδηγούς των ασθενοφόρων που ήταν στα νοσοκομεία, όπως επίσης ήταν αυτή η κυβέρνηση που είχε βγάλει σε διαθεσιμότητα αρκετούς εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Ως εκ τούτου, θα υπάρχει ένας θερμότατος χειμώνας στις επιδιώξεις και στις επιλογές που θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να φέρει το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει να κάνει και με, αν θέλετε, και με την προώθηση των νοσοκομείων σαν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή ιδιωτικά, και βεβαίως με την προώθηση αυτό που λέμε νέος τρόπος χρηματοδότησης των νοσοκομείων. Για όλα αυτά, εμείς έτσι και αλλιώς, κυρία Δουργεράκη, θα συνεδριάσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου την Δευτέρα, όχι γιατί άλλαξε ο Υπουργός, να το διευκρινίσω, αλλά γιατί έτσι και αλλιώς η ατζέντα που έχουμε μπροστά μας είναι και πάρα πολύ βαριά, έχει να κάνει με όλα τα θέματα που σήμερα απασχολούν τους κριτικούς, τους Ηρακλείωτες και όλο τον ελληνικό λαό. Έχουμε μπροστά μας δύο κλινικές που επί της ουσίας κλείνουν, εννοώ την παιδοψυχιατρική και την παιδοχειρουργική, και έχουμε βεβαίως κατά συρροή αποχωρήσεις γιατρών, νοσηλευτών, εργαζομένων συμβασιούχων από το σύστημα υγείας εξαιτίας της συνειδητής πολιτικής της απαξίωσης της κυβέρνησης της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου, αυτό που εμείς λέμε ένα σχολιασμό σε σχέση με το με την αλλαγή των προσώπων είναι ότι επιδιώκεται να επιτακινθεί η μεταρρυθμιστική συσσαγωγικά ατζέντα με νέα βάρη στον ελληνικό λαό και στην υγεία και στους άλλους τομείς και της παιδείας. Να μην ξεχνάμε, κύριε Δουγεράκη, ότι μπροστά μας έχουμε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, που εδώ θα σημάνει, αν θέλετε, μια ακόμα επίθεση στα μορφωτικά, εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα της νέας γενιάς. Και ως εκ τούτου, νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση το σωματείο μας μαζί με τα άλλα σωματεία θα κινηθεί στην υπεράσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας και των δημόσιων κοινωνικών αγαθών που τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Μα και δεν προστάζει. Έχει εξαγγελθεί και 24 ώρες 22 του Φεβρουαρίου. Αυτό έλεγα πριν από λίγο και από την Ποεδίνε, κύριε Βρυσαλία, δεν κάνω λάθος. Ναι, έχει εξαγγελθεί.
πανελλαδική απεργία, αλλά πολύ σύντομα, κυρία Δουγιαράκη, θα έχουμε τοπικές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Άρα λοιπόν αυτός ο τίτλος, η κίνηση μάτου του Κυριάκου, μεταφράζεται ως κίνηση μάτα από τη δική σας την πλευρά, για να συνεχιστεί μια πολιτική που καταγγέλλετε εσείς για κλείσιμο νοσοκομείων και συγχωνεύσεις κλινικών, ναι. Βεβαίως. Είναι αυτό. Μια κίνηση που επιδιώκει να επιταχύνει όλη την αντιλαϊκή ατζέντα της κυβέρνησης. Μάλιστα. Αλλά λοιπόν, αυτό ήθελα να δω. Αν περιμένετε κάτι καινούριο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μας πήγατε από το 2013-2024, μας θυμήσατε τα επί Υπουργείας του κυρίου Γεωργιάδη, τι ήταν αυτό το οποίο είχε προωθήσει εκείνη την περίοδο και ποιοι ήταν οι δικοί του οι στόχοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρά το ότι σας ξάφνιασα, δεν μου αρνηθήκατε την ενημέρωση, τη σκέψη και τα σχόλια, κύριε Βρυσαλή. Κυρία Δουλγιαράκη, οι μαχόμενοι υγειονομικοί δεν έχουν ούτε ώρα, ούτε πρωί, ούτε νύχτα. Με βρήκατε μόλις είχα σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια που είχα στο τμήμα που δουλεύω. Κυρία Δουλγιαράκη, και δίπλα σε μένα είναι χιλιάδες άλλοι υγειονομικοί που ματώνουν καθημερινά για να κρατήσουν την υγεία του ελληνικού λαού και του κρητικού λαού σε υψηλά επίπεδα, για να μπορούν να έχουν παροχές που να τους καλύπτουν. Καλή ξεκούραση λοιπόν σας εύχομαι. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, κύριε Βρυσαλή. Αυτά από τους υγειονομικούς και διαστόματος του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καλημερίζω τον Αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Κοκολάκη. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την νέα τοποθέτηση υπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου? Καλημέρα. Καλή χρονιά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σας. Καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά μας εκπλήσει το γεγονός ότι σε μια δύσκολη συγκυρία όσον αφορά και τα εργασιακά θέματα, γιατί έχουμε και την αύξηση του κατώτατου μισθού, έχουμε μία σειρά θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, τους εποχικούς, τους ξενοδοχοϊπαλλήλους. Είχαμε ότι κάποια θέματα θα τα κοιτούσε ο προηγούμενος υπουργός κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπως ήταν το Ταμείο Ανεργίας, όπως ήταν το ΕΦΑΠΑΞ. Όλα αυτά τώρα αυτή τη στιγμή μας προβληματίζουν, γιατί πρέπει από την αρχή να τα ξαναβάλουμε στο τραπέζι των διεκδικήσεων. Για μας βέβαια, όποιος υπουργός και να είναι, θα συνεχίσουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Σίγουρα έχουμε την αγωνία πώς θα πάμε από εδώ και μετά. Δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Μας προβληματίζει βέβαια το γεγονός πώς θα μας αντιμετωπίσει από εδώ και μετά. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε στην αρχή, ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είχατε μπει σε μια διαδικασία να συζητήσετε, να δρομολογήσετε, να προτείνετε, να ενημερώσετε για θέματα τα οποία σας απασχολούν. Αυτά τώρα αλλάζουν, εκτός και αν τέλος πάντων ενημερωθεί η κυρία Μιχαηλίδου και συνεχίσετε τις κουβέντες από εκεί που τις αφήσατε. Αλλιώς το πάτε από την αρχή, ούτως ή άλλως πάντα, όπως λέτε, το διεκδικητικό πλαίσιο είναι διεκδικητικό πλαίσιο, έτσι? Ακριβώς, εμείς θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες. Θα προσπαθήσουμε αμέσως το επόμενο διάστημα να έχουμε μια συνάντηση μέσω της Ομοσπονδίας ή τον Εργατικό Κέντρο, που να συνεχίσουμε τις συζητήσεις από εκεί που είχαμε σταματήσει με τον προηγούμενο υπουργό. Τα θέματα που μας απασχολούν είναι καυτά. Πιστεύω να βρούμε ανταπόκριση. Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με το Ταμείο Ανεργίας για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, πραγματικά είναι ένα πολύ καυτό θέμα, γιατί οι μήνες χωρίς δουλειά για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να λαμβάνουν κάτι είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως. Πολύ καλά ξέρετε ότι ήδη τώρα σε λίγες μέρες θα πάρουν την τελευταία πληρωμή από το Ταμείο Ανεργίας. Από εκεί και μετά όλο αυτό το χρονικό διάστημα θα μείνουν χωρίς εισόδημα σε μια δύσκολη εποχή. Βλέπουμε τι γίνεται με τις αυξήσεις στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ ευρείας κατανάλωσης, συνεχές ανατιμήσεις. Και δεν είναι μόνο αυτά που μας απασχολούν, είναι η στελέχωση των ελεκτικών μηχανισμών, όπως είναι η επιθεώρηση εργασίας, όπως είναι ο ΕΦΚΑ, ο ΑΕΔ. Βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις συναδέλφου μας που δεν έχουν πληρωθεί καν από τον ΟΑΕΔ, είτε επίδομα ανεργίας είτε το δώρο που τους αναλογεί. Είναι λοιπόν μια σειρά από πράγματα
που ταλανίζουν εμάς τους εργαζόμενους, ειδικά τους εποχικούς, εμείς θα ξαναθέσουμε στο τραπέζι και πιστεύω να υπάρξουν λύσεις. Και τελικά ο τουρισμός δεν είναι μόνο ένας ελκυστικός προορισμός η Ελλάδα, αλλά για να είναι ελκυστικός προορισμός υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα πίσω από αυτές τις κουβέντες. Δεν είναι μόνο ο αέρας, δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι όλα τα υπόλοιπα τα οποία προαναφέρατε, είναι το ανθρώπινο δυναμικό, διότι μπορεί η κυρία Κεφαλογιάννη πολύ πρόσφατα με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και καλά κάνουν και υπάρχουν τέτοια στοιχεία να μιλά για ελκυστικό προορισμό, για περισσότερους επισκέπτες, αλλά το ζητούμενο είναι πώς όλο αυτό διαχειρίζεται στο εσωτερικό, θέματα τα οποία θα πρέπει να ειδωθούν. Από εβδομάδα θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε μεγαλύτερη έκταση. Η κουβέντα μας αυτή θα είναι, κύριε Κοκολάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.